Χρόνια πολλά για τη μέρα, χρόνια πολλά στις εορτάζοντες και στους εορτάζοντες. Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις του ΤΕΕ για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, προς το τέλος του περασμένου Ιουλίου, ο Δήμος Μυτιλίνης ζήτησε από όλους τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Λέσβου να καταθέσει ο καθένας τις προτάσεις του για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το Τεχνικό Επιμελητήριο, πιστό στο θεσμικό του ρόλο, κατάφερε και δημιούργησε μία ομάδα εργασίας, η οποία συντονιζόμενη από τον υποφαινόμενο, μέσα σε ένα χρονικό, στενό χρονικό περιθώριο των 30 ημερών και κάνοντας 10 περίπου συνεδριάσεις εσωτερικές, κατάφερε να καταθέσει την πρότασή του προς το Δήμο. Προτού σας εκθέσω το πόσο σημαντικό είναι ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω και να εξάρω τη συμβολή και την προσφορά καθενός από τους συναδέλφους μου που απαρτίζουν την ομάδα εργασίας, οι οποίοι με επαγγελματισμό και ανιδιοτέλεια συνέβαλαν στη δημιουργία και την ολοκλήρωση της πρότασής μας προς το Δήμο. Η ομάδα εργασίας απαρτίζεται εκ δεξιών μου από τον Γιώργο Αυγουστίδη, μηχανολόγο μηχανικό, τη Γιώτα Παπαχρυσού, πολεοδόμο χωροτάκτη μηχανικό και την Ανθίσα Μαρτζίδου, πολιτικό μηχανικό συγκοινωνιολόγο. Μία γρήγορη αναφορά τι είναι το ΣΒΑΚ. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις για μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης. Με λίγα λόγια, πώς μπορούμε να φανταστούμε την πόλη μας σε 20 χρόνια από σήμερα. Πώς θα θέλαμε να είναι ένα μέρος που τα παιδιά θα παίζουν ασφαλή, που θα μπορούν ο αέρας να είναι καθαρός, όπου θα μπορεί ο καθένας να κάνει μία βόλτα κάνοντας τα ψώνια του, ένα μέρος με περισσότερα πάρκα και πράσινο, καθώς και επιχειρήσεις που θα ευημερούν. Αρχικά θα πούμε λίγο κάποια πράγματα για την υφιστάμενη κατάσταση. Δεν θα μείνουμε εδώ, όλοι τη ζούμε και την γνωρίζουμε. Αυτοκίνητα και μηχανάκια κυκλοφορούν και παρκάρουν όπου θέλουν, δημιουργώντας ένα χάος στην πόλη. Τα πεζοδρόμια είναι ανεπαρκή, με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα τέτοιες ηλικίας, νέοι γονείς με καροτσάκια, παιδιά, να δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν μέσα στην πόλη και να υπάρχει και πολλές φορές και υψηλός κίνδυνος. Φυσικά η κατάσταση για, για τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ποδηλατών δεν είναι καλή, ενώ και η προσβασιμότητα σε σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες όπως τα σχολεία και το νοσοκομείο ούτε αυτή είναι καλή. Η πρότασή μας θέτει 5 βασικές προτεραιότητες. Η πιο σημαντική είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Κάθε 4-5 μέρες ακούμε και για ένα νέο τροχαίο που έγινε εντός της πόλης. Οφείλουμε ως κοινωνία να προστατεύσουμε τόσο τη ζωή όσο και την σωματική ακεραιότητα των δημοτών μας. Σίγουρα θέλουμε να κάνουμε το ποδήλατο το πιο άνετο και γρήγορο μέσο για να κινηθεί κάποιος με ασφάλεια μέσα στην πόλη. Και θεωρούμε ότι το επίπεδο μιας κοινωνίας κρίνεται από το πώς αντιμετωπίζει τα πιο ευάλωτα μέλη της. Συνεπώς, θεωρούμε πολύ βασικό το να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα της πόλης τόσο για τους πεζούς όσο και για τα άτομα με αναπηρία. Μία άλλη προτεραιότητα είναι το να κάνουμε τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία πιο ελκυστικά και να αναδείξουμε το ιστορικό κέντρο, την Ερμού και τις γύρω οδούς να τις πεζοδρομήσουμε, αλλά πραγματική πεζοδρόμηση, όχι αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα για λίγες ώρες, που είναι κάπως ερμαφρόδητη κατάσταση. Και σίγουρα η ανάδειξη του ιστορικού κέντρου θα αναβαθμίσει τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων, όσο και το τουριστικό προϊόν της πόλης. Πάμε τώρα κάποιες γενικές προτάσεις και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε και πιο ειδικές. Όλες αυτές οι γενικές προτάσεις θα έλεγα ότι έχουν από μηδενικό έως ελάχιστο κόστος. Ας ξεκινήσουμε με τη θεσμοθέτηση ανώτατου όριου ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα εντός της πόλης. Είναι με διαφορά ο πιο αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης οδικής ασφάλειας.
Το μόνο κόστος που μπορεί να προκύψει από αυτό είναι να ενδεχομένως εάν μπουν κάμερες ελέγχου ταχύτητας ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση του μέτρου. Και τώρα θα πει κάποιος γιατί 30 και όχι 40 ή γιατί 20. Οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι στα 30 χιλιόμετρα την ώρα, εάν γίνει μια σύγκρουση αυτοκινήτου με πεζό, υπάρχει μια πιθανότητα ο πεζός να πεθάνει 10%. Στα 50 χιλιόμετρα η πιθανότητα είναι 90% για τον γενικό πληθυσμό και 100% για τους ηλικιωμένους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη διαφορά. Όταν σήμερα, ας πούμε, στα περισσότερα σημεία της πόλης το όριο είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Προτείνουμε επίσης την καθιέρωση συγκεκριμένου ωραρίου κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνει ο αναφοδιασμός των καταστημάτων. Αφήνουμε ένα παραθυράκι να μπορεί να γίνει εκτός αυτού του ωραρίου εάν χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό ποδήλατα μεταφοράς εμπορευμάτων, αυτό που διεθνώς λέγεται cargo bikes. Εντάξει, φυσικά προτείνουμε την αποκομιδή των απορριμμάτων να γίνεται τις βραδινές ώρες, εκτός ώρες αιχμής, όπως γίνεται και στις περισσότερες πόλεις του κόσμου. Τώρα, ως προς τη συμμετοχικότητα, θεωρούμε ότι η συμμετοχή τόσο των δημοτών όσο και των φορέων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα, για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των έργων και των παρεμβάσεων συνολικότερα του Δήμου. Ας πάρουμε πάλι το παράδειγμα των ΑΜΕΑ. Σειρά έργων έχει γίνει, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Εάν ο Δήμος πάρει την πρωτοβουλία και εμπλέξει στο σχεδιασμό των έργων, ήδη, όχι όταν πια θα υλοποιούνται, ήδη από την αρχή του σχεδιασμού, εκπροσώπους των ΑΜΕΑ, έστω με συμβουλευτικό χαρακτήρα, είναι δεδομένο ότι αυτά τα έργα, αυτές οι παρεμβάσεις θα ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα σε αυτά τα άτομα. Μια τελευταία πρόταση, γενική, είναι η αλλαγή του πολεοδομικού μοντέλου. Σήμερα ισχύει και γενικότερα τις τελευταίες δεκαετίες στην πόλη η λογική της αστικής διάχυσης. Σημαντικά έργα είτε υλοποιούνται είτε σχεδιάζονται εκτός του αστικού ιστού, δηλαδή ας πάρουμε το παράδειγμα του κολυμπητηρίου, το κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, το πάρκο της Αγίας Κυριακής, το μουσικό σχολείο, πράσινο σημείο, θα μπορούσε να είναι μακριά λίστα. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των έργων είναι ότι απαιτείται αυτοκίνητο για να πάει κάποιος εκεί. Σκεφτείτε ένα γονιό που να έχει δύο παιδιά στο μέλλον και να πρέπει το ένα παιδί να πάει στο κολυμπητήριο και το άλλο στο μπάσκετ. Δηλαδή δεν θα πρέπει να κάνει τίποτα άλλο το απόγευμα παρά να είναι στο αυτοκίνητο και να τα μεταφέρει. Τι προτείνουμε? Την υιοθέτηση του πολεοδομικού σχεδιασμού, τη λογική της συμπαγούς πόλης. Όπου τι λέει αυτή η λογική? Ότι οι δημότες πρέπει να έχουν πρόσβαση σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες της πόλης εντός 15 λεπτών, είτε με τα πόδια είτε με το ποδήλατο. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι χωρίς συμπαγή πολεοδομικό σχεδιασμό είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί η βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ξεκινάμε λοιπόν σύμφωνα με αυτά που είπε ο συνάδελφος ως βάση με τις δικές μας προτάσεις. Η πρώτη πρόταση της ομάδας είναι η δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμησης, ενιαίου επίπεδου, δηλαδή χωρίς πεζοδρόμια, το οποίο θα ξεκινάει από την οδό Ερμού στο ύψος του Καινή Τζαμί και θα καταλήγει στα κεντρικά λύκεια. Αυτό το δίκτυο θα περιλαμβάνει όλες τις καθέτους της οδού Ερμού, τα λαδάδικα και την οδό Αρχιπελάγους μέχρι την πλατεία Σαπφούς. Ο λόγος ο οποίος επιλέχθηκε αυτή η περιοχή είναι διότι αποτελείται αμιγώς από εμπορικές, γραφειακές και χρήσεις αναψυχής και βέβαια αποτελεί τον αστικό πυρήνα της πόλης όπου συγκεντρώνει πολύ αυξημένη πεζή μετακίνηση. Αυτό το δίκτυο πεζοδρόμησης λοιπόν που προτείνουμε ήδη πλαισιώνεται από δύο φυστάμενους χώρους στάθμευσης, ο ένας το γνωστό δημόσιο πάρκινγκ και ο άλλος στο λιμάνι και εμείς προτείνουμε άλλους δύο χώρους στάθμευσης δυο ταχύ επιπληρωμή σύντομη στάθμευσης, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για χρήση της αγοράς και για σύντομη στάθμευση. Ακόμη προτείνουμε άλλους τέσσερις οργανωμένους χώρους στάθμευσης ποδηλάτων με το ποδηλάτο, ο ένας στην Αδείο Δραμητίου στη Γενή Τζαμί, ο άλλος στο Πάρκο Χατζηδήμου, στην Επάνω Σκάλα και τέλος στην οδό Ηλίας Ηλίου, στην Αγία Ειρήνη.
Δεδομένου ότι το κομμάτι αυτό σήμερα δέχεται αυξημένη κίνηση οχημάτων, η οποία βέβαια παρεμποδίζει την ασφαλή μετακίνηση των πεζών, ειδικά, η οποία είναι αυξημένη ειδικά τις ώρες αγοράς, αλλά και το βράδυ, προτείνουμε τη δημιουργία μιας εναλλακτικής διαδρομής, παράλληλη με το δίκτυο πεζοδρόμησης, άνωθεν της Ερμού, η οποία θα ξεκινάει από την Αγία Σοφία στον Άγιο Γιώργη, θα συνεχίσει με αλλαγή της πορείας στην Οδό Πινδάρου προς την πλατεία Αλυσίδας, και όπου θα καταλήγει. Αυτή η διαδρομή, ουσιαστικά, ο στόχος της είναι να ανακατευθύνει αυτόν που κατεβαίνει προς την Ερμού και να μπορεί να τον βγάλει σε ένα κεντρικό παλισημείο για να μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή του. Σημαντική είναι η αλλαγή κατεύθυνσης στην οδό Καραντώνη, η οποία είναι συνέχεια της οδού Αλκαίου, η οποία τώρα είναι άνοδος, προτείνουμε να γίνει κάθοδος, διότι είναι ένα σημείο με αυξημένη επικινδυνότητα λόγω της μειωμένης ορατότητας. Τέλος, εισηγούμαστε τη μεταφορά του κεντρικού σταθμού των ΚΤΕΛ στις εγκαταστάσεις του πρώην κολυμβητηρίου, όπου θα δοθεί η δυνατότητα άμεσα μεταπιβίβαση από το λιμάνι προς την υπόλοιπη Λέσβο. Όπως είπε και η συνάδελφος, προτείνουμε τη μεταφορά στο παλιό κολυμβητήριο του σταθμού των ΚΤΕΛ, αλλά και των υπεραστικών και των αστικών, γιατί εκεί θα μπορούσε να γίνει ένας σταθμός μεταπιβίβασης μέσω μαζικής μεταφοράς από το λιμάνι προς όλο το υπόλοιπο νησί. Αυτό που προτείνουμε για τον υφιστάμενο χώρο των ΚΤΕΛ είναι να μετατραπεί σε μια υπαίθρια αγορά και να ενωθεί με το πάρκο της Αγίας Ειρήνης. Και επίσης το τμήμα ανάμεσα στην υπαίθρια αγορά μέχρι την Κωνσταντινουπόλεως, στην Ηλία Ηλιού, να γίνει χώρο στάθμευσης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων. Παράλληλα, προτείνουμε για χώρο στάθμευσης και συντήρησης των αστικών και υπεραστικών κτέλ τον χώρο που βρίσκεται πλάι στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε περισσότερο χώρο στο υφιστάμενο πάρκινγκ για να διαμορφωθεί και να πλαστεί όλος ο χώρος για ένα πάρκινγκ πιο φιλόξενο για τα αυτοκίνητα, είναι για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες χώρου στάθμευσης. Επίσης, έχουμε να προτείνουμε για την πλατεία Κυπρίων Πατριωτών, μιας και η Ερμού θα είναι όλοι πεζοδρομημένοι, να διαπλατινθεί το πεζοδρόμιο μπροστά στα σχολεία, να μείνει μόνο η λωρίδα για τα ταξί στην κατεύθυνση που βρίσκεται τώρα, και να δημιουργηθεί ένας χώρος στάσης των σχολικών λεωφορείων και των οχημάτων των γονέων για να αφήνουν εκεί τους μαθητές. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτόν τον χώρο, σε όλο αυτό το σχολικό συγκρότημα, πάνε 650 μαθητές και 120 καθηγητές, και αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για πρόσβαση πεζή. Επίσης προτείνουμε να επεκταθεί το πάρκο Αγίας Ειρήνης ώστε να περικλεί τον σημερινό κόμβο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την σωστή λειτουργία του ποδηλατόδρομου που φαίνεται με κόκκινο στο σχέδιο, και να διατηρήσουμε τον σηματοδότη για τις δύο κινήσεις, τη μία που έρχεται από τη Βουρνάζου και την άλλη που έρχεται από την Κωνσταντινουπόλεως. Εδώ σας παρουσιάζουμε την πρότασή μας για την πλατεία Σαπφούς και για την Προκυμαία. Θεωρούμε ότι τώρα η πλατεία Σαπφούς, που είναι τριχοτομημένη, είναι μια πλατεία που δεν μπορεί να απολαύσει ούτε ο δημότης ούτε ο επισκέπτης. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε να απομακρυνθούν τα ταξί από εκείνο το σημείο και να τοποθετηθούν παράλληλα στη ροή των αυτοκινήτων στην Προκυμαία, να μετακινηθεί η στάση των λεωφορείων κοντά στο περίπτερο, να γίνει η πλατεία σε ένα επίπεδο με τα καταστήματα εστίασης για καλύτερη πρόσβαση για τα αμαία. Διατηρούμε τον χώρο στάθμευσης μοτοποδηλάτων εκεί μπροστά στο public. Και φυσικά καταργούμε την οδό Σάμου, έτσι ώστε να γίνει μια ενιαία πλατεία. Ο τρόπος πρόσβασης προς την Κουλμπάρα θα είναι η οδός Χίου, που θα αλλάξει φορά. Ο τρόπος βέβαια για αυτόν που έρχεται από το κέντρο για να μπει στην οδό Χίου θα είναι να αλλάξει κατεύθυνση στον κυκλικό κόμβο που προτείνουμε, όπως φαίνεται στο σχήμα, στον Blue Sea. Συνεχίζουμε λοιπόν με την πρόταση για τη δημιουργία ενός δίκτυου ποδηλατόδρομου, το οποίο θα ξεκινάει από τον διαγωνισμό της Παναγιούδας και θα συνεχίζει μέχρι το νέο αεροδρόμιο. Αυτό το δίκτυο θα είναι αποκλειστικής χρήσης, προστατευόμενο από το υπόλοιπο οδικό δίκτυο.
Εκτός από, προφανώς, από κάποια σημεία τα οποία το πλάτος της οδού δεν το επιτρέπει, όπου είναι στον Άγιο Νικόλα στην Επανοσκάλα και στη Βενιζέλου στη Σουράδα. Από εκεί θα είναι κοινής χρήσης με τα αυτοκίνητα. Αλλά αυτό βέβαια είναι θεμητό, διότι έχουμε πει να θεσπιστεί ένα όριο 30 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε θεωρούμε ότι υπάρχει μια ομαλή συνύπαρξη των δύο οχημάτων. Αυτό το δίκτυο πλαισιώνεται από ουσιαστικά 6 χώρους στάθμευσης γιοταχή και 5 ποδηλάτων μοτοποδηλάτων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μεταπιβίβασης και συνδυαστικής μετακίνησης γιοταχή με ποδήλατα. Δηλαδή, τι εννοώ, μπορεί ένας κάτοικος ή εισερχόμενος στην πόλη να αφήσει το ποδήλατό του στο ναυτικό όμιλο και να συνεχίσει στον ποδηλατόδρομο μέχρι το κέντρο. Έτσι θα αποσυμφορηθεί σημαντικά η οδή από τα γιοταχή. Λίγα λόγια για το νότιο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Προτείνουμε μία σημαντική μείωση του πλάτους της οδού Βενιζέλου με την απομάκρυνση της νησίδας που χωρίζει τα δύο ρεύματα, με τοποθέτηση βέβαια του ποδηλατόδρομου όπως ανέφερε η συνάδελφος, με διαπλάτηση των πεζοδρομίων και φύτευσή τους, έτσι ώστε να αναδείξουμε λίγο την περιοχή. Στο νότιο παραλιακό μέτωπο προτείνουμε και 3 κόμβους. Ο πρώτος είναι στο ναυτικό όμιλο, στην συμβολή των οδών Βενιζέλου και Παπαδιαμάντη, που τώρα είναι ένα επικίνδυνο σημείο που κάνουν κάποιες αναστροφές. Προτείνουμε εκεί λοιπόν την τοποθέτηση ενός κυκλικού κόμβου, ο οποίος θα δίνει και πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης που ήδη υπάρχει εκεί και θεωρούμε ότι πρέπει να επεκταθεί και να αναπλαστεί. Ο επόμενος κόμβος που προτείνουμε να διαφοροποιηθεί είναι ο κόμβος στο φόρο, που όλοι ξέρουμε ότι τώρα είναι αρκετά επικίνδυνος, γιατί ο οδηγός που έρχεται από τη Γεωργίου Μούρα βγαίνει πολύ κάθετα στη Βενιζέλου και προτείνουμε να σχεδιαστεί με τον νέο τρόπο. Επίσης, στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο από το πύργο του Γιαννέλη και μετά, όπως είπε η συνάδελφος, προτείνουμε ποδηλατόδρομο αλλά και πεζόδρομο και έναν κυκλικό κόμβο στο ύψος του Στάτους, ο οποίος εκτός του ότι θα εξασφαλίζει την χαμηλή ταχύτητα που θέλουμε εκεί μέχρι 50 χιλιόμετρα την ώρα, θα δίνει μια ασφαλέστερη κίνηση σε όλες τις ροές των αυτοκινήτων, αλλά και του ποδηλατόδρομου που προτείνεται σε εκείνον τον χώρο. Εδώ, σε αυτό το χάρτη, φαίνεται η πρότασή μας για τη δημιουργία μιας αμφίδρομης δημοτικής γραμμής μικρού ηλεκτρικού λεωφορείου, το οποίο θα ξεκινάει με φετηρία την πλατεία Σαφούς και θα διασχίζει, θα διαπερνά όλες τις γειτονιές της πόλης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν μέτρο, διότι δίνεται δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης από και προς το κέντρο με ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία, έτσι ώστε να μειωθεί η χρήση γιοταχή. Περνάει δύσβατες περιοχές όπως είναι το Βουναράκι, η Καλυθέα και απομακρυσμένες από το κέντρο της πόλης. Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να πετύχει σαν μέτρο μόνο με τον έλεγχο της ελεύθερης στάθμευσης κατά μήκους κυκλικής διαδρομής, ιδιαίτερα στις περιοχές όπως Πηγέρια Πουναράκη, όπου είναι αυξημένη η ελεύθερη στάθμευση από τις περιοχές κατοικίας. Θα μπούμε τώρα λίγο στις υπόλοιπες επεμβάσεις που θέλουμε να προτείνουμε για το κέντρο της πόλης. Εκτός από τον ποδηλατόδρομο, θέλουμε να αυξηθούν τα πεζοδρόμια, να έχουν μια ελεύθερη όδευση 1,5 μέτρου και στην Ναυμαχία Σέλης και στο Κιόσκι, στην James Αριστάρχου και στην Αεροπόρου Γιαναρέλη για καλύτερη πρόσβαση προς το κέντρο. Επίσης, προτείνουμε πάρκα τσέπης και στην Αεροπόρου Γιαναρέλη αλλά και στην Κουλμπάρα για αναβάθμιση της περιοχής. Ακόμη, όσον αφορά την περιοχή ανάμεσα στην Καβέτσου και στη Βενιζέλου, προτείνουμε τη διαπλάτηση των πεζοδρομίων, την πεζοδρόμηση στα στενά που είναι στο Φανάρι και την κατάργηση του τμήματος της Βενιζέλου ανάμεσα στα δύο πάρκα, στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου και στο χώρο που είναι το άγαλμα της Εθνικής Αντίστασης, με στόχο να κάνουμε ένα ενιαίο και ασφαλές πάρκο και παιδικές χαρές για τα παιδιά της πόλης. Πάμε τώρα λίγο στις υπόλοιπες γειτονιές. Δεν θα σας ζαλίσω με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Θα κάνω αναφορά στις πιο σημαντικές παρεμβάσεις. Ξεκινάμε με την Καλυθέα, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της πόλης. Εκεί βρίσκονται δημοτικά, γυμνάσιο, λύκεια, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, φοιτητικές εστίες και η αστυνομία.
Συνολικά υπάρχουν 1.882 μαθητές και 288 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό με τα στοιχεία που μας έδωσε πέρσι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Η λογική της παρέμβασής μας εκεί είναι να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα τόσο για τα ΑΜΕΑ όσο και για τους πεζούς και να αυξήσουμε την οδική ασφάλεια. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Κυρίως με διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και μείωση του πλάτους του δρόμου, όπως για παράδειγμα στην Ηλία Βενέζη, την Κάθητο, και στην Κυκλάδο που περνάει μπροστά από τα Λύκεια, και με μονοδρομήσεις κάποιων οδών μπροστά από τα δημοτικά. Εκεί προτείνουμε και μία στην είσοδο της πόλης από τα Λιφαντά, προτείνουμε και μία κάμερα ελέγχου ταχύτητας, ώστε να μειώνεται η ταχύτητα των αυτοκινήτων με το που μπαίνουν στην πόλη και να μην υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές. Στο χάρτη τώρα φαίνεται και η περιοχή του νοσοκομείου και εκεί η βασική μας πρόταση είναι διαπλάτηση πεζοδρομίου και κατάργηση, απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Βοστάνη και Χατζημιχαήλ, σε όλο τους έτσι το μήκος που οδηγεί στο νοσοκομείο, ώστε να μπορεί ένα άτομο με αναπηρικό καρότσι ή ένας ηλικιωμένος να πάει άνετα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Τώρα, αντίστοιχη είναι και η λογική στην Χρυσομαλούσα και στην Ακαδημία. Πάλι γιατί επιλέγουμε αυτές τις περιοχές? Γιατί έχουν πολύ μεγάλα σχολικά συγκροτήματα. Στη Χρυσομαλούσα, εκεί που είναι το 5ο και τα δημοτικά, προτείνουμε πάλι διαπλάτηση πεζοδρομίων εκεί στην οδό Παρασκευαΐδη που περνάει μπροστά από τα σχολεία, και προτείνουμε και διαπλάτηση πεζοδρομίων και μονοδρόμηση σε όλο το μήκος της οικονόμου τάξη, όπου έχει και νηπιαγωγεία, ναι, το δείξω και εδώ, έχει και νηπιαγωγεία εκεί μπροστά. Περνάει πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών και γενικότερα η όλη η εικόνα και η κατάσταση που επικρατεί είτε σε ώρες αιχμής είτε εκτός ωρών αιχμής στην οδό αυτή δεν είναι καλή για την πόλη. Αντίστοιχα τώρα στην Ακαδημία, έχουμε το μεγάλο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας, και εδώ η λογική είναι ότι θέλουμε ένα άτομο, ας πούμε, από την Χρυσομαλούσα ή από την οικονόμου τάξη να μπορεί να υπάρχει συνεχόμενο πεζοδρόμιο, τουλάχιστον όπως ορίζει η νομοθεσία, 1,5 μέτρο πλάτους χωρίς κανένα εμπόδιο, ώστε να μπορούν άνετα οι μαθητές να πηγαίνουν στο σχολείο. Και η βασική μας εδώ παρέμβαση είναι στην Γεωργίου Μούρα, όπου από τον φόρο μέχρι λίγο μετά τον νηπιαγωγείο της Ακαδημίας προτείνουμε πάλι διαπλάτηση πεζοδρομίων και δημιουργία πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν, γιατί έχει και τέτοια σημεία, και απαγόρευση της στάθμευσης επί αυτής της οδού. Και κλείνοντας με λοιπές παρεμβάσεις που προτείνουμε, αρχικά την δημιουργία περιπατητικού μονοπατιού στο περιλιακό μέτωπο από Σουράδα ως αεροδρόμιο, η τοποθέτηση φαναριών μείωσης ταχύτητας, φαναριών ελέγχου ταχύτητας και κάμερες μείωσης ταχύτητας σε 3 σημεία περιμετρικά της πόλης που αποτελούν είσοδοι, αλλά και ένα στην οδό Κουντουριώτου, όπου εκεί παρατηρούνται φαινόμενα αυξημένης ταχύτητας πολλές ώρες μες τη μέρα. Συμπερασματικά, η πρώτη αποσκοπή σε μείωση χρήσης αυτοκινήτου μέχρι τους προτινόμενους χώρους στάθμισης και από εκεί και πέρα πεζή ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να εξασφαλιστεί περισσότερος, ουσιαστικά η πρόταση είναι να εξασφαλιστεί περισσότερος χώρος για τον κάτοικο αυτής της πόλης και λιγότερο για το αυτοκίνητο. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι η βελτίωση της αστικής κινητικότητας θα φέρει σίγουρα μία αναστάτωση, αλλά σίγουρα θα είναι μία αναβάθμιση για τον τόπο μας. Αυτό που παρουσιάστηκε πριν από λίγο είναι μία πρόταση του ΤΕΕ που ουσιαστικά μετά από διαβούλευση θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τελική μορφή, σύμφωνα και με την εταιρεία που έχει αναλάβει τη μελέτη. Είναι το όλο. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι το παρόν σχέδιο είναι ένα πλάνο 20ετίας και η εκάστοτε δημοτική αρχή θα πρέπει να έχει την πολιτική βούληση για να το πράξει. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις, εγώ ή οι συνάδελφοί μου να απαντήσω. Ο ποδηλατόδρομος Σουράδα Ενδρόμιο, αυτός προβλέπεται μέσα στο σχέδιό σας? Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, φυσικά. Έχει και ποδηλατόδρομο. Ναι, ναι, ναι.
Είναι στο ίδιο πλαίσιο με τη μελέτη που υπήρχε, που υπάρχει μάλλον και έχει ακυρωθεί λόγω. Ναι, απλά στη σουράδα. Στο νότιο τμήμα. Ναι. Απλά στο σημείο της σουράδας ναι. θα είναι κοινά με τα αυτοκίνητα και γι' αυτό προτείνουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος Γιώργος, έως 30 χιλιόμετρα ναι, ήπια κυκλοφορία. Και με τα πεζοδρόμια, λίγο εντός, είπατε για πεζοδρόμια, ξέρω εγώ. Είναι σήμερα η πόλη διαμορφωμένη Καλυθέα και πίσω Μαλούσα. Έχει ελάχιστο χώρο για πεζοδρόμιο. Δηλαδή, δεν πλέον επικίνδυνο ακόμη και να προχωράει ο πεζός. Είναι γεμάτο με σταθμευμένα αυτοκίνητα. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η παρέμβαση τώρα, δηλαδή να πω. Θέλετε να απαντήσω. Αλλά οκ. Προτείναμε αποκεντρωμένους χώρους στάθμευσης καταρχάς. Οπότε θα φύγουν σε σημεία εκτός του κεντρικού ιστού, τα οποία θα είναι, υπάρχουν αυτά. Πώς υπάρχουν? Υπάρχουν πάρα πολλά επικινδύνωση τιμόρροπα σπίτια αυτή τη στιγμή, τα οποία, βέβαια αυτό είναι ένα, σας είπα, είναι ένα σχέδιο, το οποίο μπορεί να τα πάρει ο Δήμος και από εκεί πέρα να φτιάξει μέσα εκεί, είτε μέσως ΔΙΤ, είτε ιδιόκτητα, να φτιάξει χώρους στάθμευσης. Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερε και ο Γιώργος, θα μειωθούν οι λωρίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Δεν θα είναι τόσο όπως είναι και σε άλλες αναπτυγμένες πόλεις, όπως είναι στη Στοκχόλμη, στο Άμστερνταμ. Θα πρέπει. Ναι, γελάτε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα συγκρίνεται τώρα την πόλη. Δεν θα πρέπει κι εμείς κάποια στιγμή. Ναι, δεν θα πρέπει λοιπόν κι εμείς μετά από 20 χρόνια να εναρμονιστούμε με αυτές τις πόλεις. Αυτό είναι και το... η Χίος που είναι δίπλα μας έχει αυτό το σύστημα με λιγότερο χώρο για τα αυτοκίνητα και περισσότερο για τους πεζούς και πιο ευγενικούς οδηγούς επίσης που είναι δίπλα μας. Εδώ σας λέω, πόλεις όπως το Άμστερνταμ έχουν πολύ περισσότερο πληθυσμό από εμάς και όμως έχουν μία λωρίδα κυκλοφορίας και δίνουν προτεραιότητα στον πεζό και στον ποδηλάτη. Θεμένο ότι έχει γίνει μια φορά και αν έχει γίνει μια φορά και δύο και τρεις μπορεί να γίνει παντού. Αρκεί να το δούμε και να βλέπουμε και εκτός από αυτό που έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει και να θέλουμε να βελτιωθεί η ζωή μας. Να θέλουμε να βελτιωθεί η ζωή μας και για τα παιδιά μας. Εάν είμαστε πάντα της λογικής ότι αυτό δεν γίνεται εδώ και δεν γίνεται εδώ, δεν θα βελτιωθούμε και δεν θα αναπλαστούμε και δεν θα έχουμε τουρισμό. Από την επαφή σας με τους αρμόδιους φορείς είδατε ότι θέλουν να αλλάξουν την πόλη. Στη διαβούλευση που έγινε κάποια στιγμή, τέλος Ιουλίου ήταν, στο Εμπορικό Επιμελητήριο, οι περισσότεροι φορείς δείξανε πολύ θετική διάθεση στη βελτίωση αυτής της πόλης. Και όπως σας είπα, είναι ένα πλάνο 20 ετία, δεν θα γίνει αύριο. Να προσθέσω κάτι στο ερώτημα. Και εντάξει, πρέπει και να το πούμε ότι φυσικά και θα υπάρξει πίεση και ενδεχομένως με αυτή την πρόταση να καταργούνται πολλές θέσεις στάθμευσης. Αλλά αυτή είναι και η ουσία της πρότασης, ότι ενδεχομένως, ναι, το λέμε καθαρά, θα πρέπει να μειωθεί η χρήση του αυτοκίνητου μες στην πόλη. Έτσι, και θα υπάρχουν και, πώς να το πω, οποιαδήποτε παρέμβαση κάνεις μες στην πόλη, έχει και κάποιους που δεν θα τους αρέσει. Σημαίνει όμως και πόρους. Φυσικά. Φυσικά. Οι πόροι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, είναι το τελευταίο πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε αυτή την πρόταση που κάνουμε. Αυτό είναι να σας ρωτήσω και εγώ τώρα. Το κόστος που έχετε προϋπολογίσει για όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Όχι, σίγουρα πρέπει να γίνουν μελέτες και σίγουρα είναι κάτι που αλλάζει. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, με την ενεργειακή κρίση, το κόστος των υλικών έχει εκτοξευθεί. Αλλά είναι μια συγκυρία που πραγματικά δεν έχει ξαναυπάρξει τόσο αυξημένη συγκέντρωση δημόσιων πόρων στη χώρα. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε το ΕΣΠΑ με το περιφερειακό και τα τομεακά προγράμματα. Το πρόβλημα θεωρούμε ότι αν κατεβεί μια ολοκληρωμένη πρόταση όπως αυτή που κάνουμε εμείς και ζητήσει, ας πούμε, ο Δήμος πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θα του πούνε όχι. Και αυτό έγινε από κάποιες πόλεις. Δηλαδή πήγανε, καταθέσανε και πήραν χρηματοδότηση για να κάνουν κάποια πράγματα. Καταλάβουμε τη μέγεθος τώρα γιατί πώς θα μιλάμε, γι' αυτό σας πάμε να αντιληφθούμε και εμείς. Εξαρτάται, κοιτάξτε, γιατί δεν κάναμε, δηλαδή μιλάμε, ας πούμε, για το παραλιακό μέτωπο, το νότιο παραλιακό μέτωπο. Εκεί τώρα, εμείς λέμε ότι χρειάζεται μεγάλο, ας πούμε, πεζοδρόμιο και ποδηλατόδρομος. Το τι όμως, το πώς θα γίνει και τα λοιπά, είναι κομμάτι μιας μελέτης που σίγουρα θέλει δουλειά για να γίνει και να προσδιοριστεί αυτό το ποσό. Εξάλλου, εμείς εδώ έχουμε ο σκοπός αυτής της πρότασης που κάνουμε είναι να φτάσει στον μελετητή που αυτή τη στιγμή σχεδιάζει το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας της πόλης.
Είναι προτάσεις που θεωρούμε, επειδή είμαστε δημότες εδώ, ότι θα βελτιώσουν την κίνηση μέσα στην πόλη. Από εκεί και πέρα, ο μελετητής θα κάνει τελική πρόταση, όπως ανέφερε πριν και ο πρόεδρος. Αυτές είναι ιδέες, είναι σε επίπεδο ιδέας για τη βελτίωση. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν συγκοινωνιακές μελέτες και μελέτες. Έως το τέλος του έτους, από ό,τι μας έχει πληροφορήσει ο Δήμος, θα έρθει η εταιρεία, νομίζω τέλος του Σεπτεμβρίου, αλλά μέχρι το Δεκέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η πρόταση με όλους τους άλλους φορείς που δεν ξέρω ποιος θα καταθέσει ακόμα πρόταση και ουσιαστικά θα υπάρξει μια συμφωνία. Αυτή η πρόταση, επειδή έχασα καθυστέρηση και να έρθει και δεν είχαμε και ενημέρωση για τη συνέντευξη τύπου, τουλάχιστον εγώ. Τέλος πάντων, είναι η πρόταση του ΤΕΕ για τον Βάιντερ Μιχαήλ. Έχει κατατεθεί και. Έχει κατατεθεί, ναι, όπως είπα στην αρχή, ανέφερα ότι ο Δήμος ζήτησε από όλους τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς να καταθέσει ο καθένας την πρότασή του. Εμείς. Σαν... Έχουν ληφθεί υπόψη και τα έργα που έχουν γίνει ή έχουν τρομολογηθεί, γιατί έχουν γίνει έργα στα τσαμάκια τα οποία τα άκουσα μέσα στις παρεμβάσεις που προτείνεται. Έχει γίνει το έργο της ανάπλασης της Ουράδας. Τώρα δρομολογείται η ανάπλαση της προκειμένης και της πλατείας Άρκος. Εγώ άκουσα διαφορετικά πράγματα τώρα από εσάς, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ειδικά εκεί να σταθώ λίγο, να συμπληρώσω λίγο και να σταθώ σε το κλείσιμο άλλο. Γιατί η πλατεία Σαφούς τώρα ξεκινά τα έργα για την ανάπλαση την προκειμένη. Έτσι όπως κάνατε την πρόταση, επειδή εγώ δεν έχω ακριβώς και στο μυαλό μου τη μελέτη που θα συμπληρωθεί, η μελέτη, ειδική η μελέτη που υπάρχουσε με την πρόταση, τη δική σας. Προτείνουμε τροποποιήσεις. Κάποιες τροποποιήσεις, αλλά... Θα γίνουν τώρα τα έργα και τώρα πάμε δεν σας κάνουν. Δεν θα γίνουν. Οι τροποποιήσεις προτείνονται πριν από την έναρξη των εργασιών. Α, ναι. Δηλαδή τώρα αυτά που είπατε πρέπει να τα υιοθετήσουν άμεσα που θα ξεκινήσουν. Ναι. Νομίζω είναι ένα πάντρεμα η βιώσιμη αστική ανάπτυξη ναι. με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Το ένα δηλαδή είναι αλληλένδετο του άλλου. Επομένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και ο πεζός και το άτομο με κινητικά προβλήματα. Αλλά η μελέτη αυτή της κινητικότητας ακολούθησε την πρώτη, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν έγινε κάτι σαν αστικής ανάπλασης. Δεν έγινε, ας πούμε, σε συνδυασμό, σε συνεργασία. Φορά που σήμερα δεν αλλάζει τώρα αυτό. Γίνονται τροποποιήσεις στις μελέτες, πάντα. Η τροποποίηση είναι ήπια, δεν είναι κάτι ότι θα αλλάξουμε το δρόμο και θα πάει πάνω στο μέτωπο της προκυμαίας, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε να δώσουμε περισσότερο χώρο στον πεζό και στα άτομα με κινητικά προβλήματα. Ναι, αλλά και αυτό προϋποθέτει αλλαγή της υλοποίησης. Αυτό προτείνουμε, την αλλαγή της... Εφόσον δεν έχουν ξεκινήσει τα έργα ακόμα. Σας είπα, είναι πρόταση. Τώρα, αν θα υιοθετηθεί από το Δήμο ή από την εταιρεία, αυτό δεν μπορούμε εμείς να το ξέρουμε, έτσι. Απλά λέμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση που έχει προκειμένου. Στο παλιό εμπειτήριο είπατε θα πάτε τα αστικά και τα... Προτείνουμε. Δεν γίνεται λίγο πανικός όταν θα έρχονται τα καράβια, θα φέρει. Από το master plan, που είναι ακόμα νομίζω χειρό και το έχω παρακολουθήσει, έχουν κάτω από το άγαλμα της ελευθερίας έχουν βάλει και την πιάτσα των ταξί και τα λεωφορεία. Okay. Σε αυτό το σημείο. Και είναι ο μόνος, όπως είχα πει τότε, υπάρχει μόνο μία είσοδος και μία έξοδος από εκεί, που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Επομένως, από τη στιγμή που η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να κρατήσει το παλιό κολυμβητήριο, θεωρούμε ότι ένας χώρος που θα μπορούσε να είναι χώρος αναμονής επιβατών. Και όπως είπαμε, ένα χώρο μετεπιβίβασης. Μετεπιβίβασης λεωφορείων, ακόμα και ταξί μέσα από εκεί, ώστε να μπορέσει τουλάχιστον να επωφεληθεί ο χώρος αυτός και να μην είναι στην άκρη που θα πηγαίνουν. Και... Αυτό το αποφάσισε η Δημοτική Αρχή με απόφαση. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε σε μορφή υποβάθρας μέσα. Προκειμένου να μπει το λιμενάκι που δεν μπορεί λόγω, επειδή υπάρχουν κάποια θέματα, να το πω πολεοδομικά, που είχε προτείνει ο Δήμος και λοιπά, θεωρούμε ότι εκεί θα μπορούσε να γίνει ένας σταθμός, ναι, με την επιβίβαση. Να ξαναπώ πάλι την ερώτηση. Ορίστε. Αυτή τη στιγμή γίνεται η ανάπλαση. Υπάρχει μια μελέτη. Δεν θα μπορούσε, ας πούμε, η μελέτη κινητικότητας να γίνει βάση της μελέτης ανάπλασης? Αυτό προτείνουμε. Ναι, απλά θα έπρεπε να γίνουν παράλληλα. Αλλά το πρόγραμμα ο Δήμος το έβγαλε τώρα. Το ότι έχει γίνει μια μελέτη για την πλατεία Σαπφούς δεν σημαίνει ότι μπορεί να συνάδει και με τη βέλτιση και αστική κινητικότητα στην πόλη. Εμείς ως μηχανικοί και ως μέλη του ΤΕΕ πιστεύουμε ότι έτσι θα πρέπει να το ορθώ. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει, αυτό δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Μακάρι να ήταν δηλαδή παράλληλα και η μελέτη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ναι. Απλά ήταν σε διαφορετικό χρονικό διάστημα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, ήταν
Πόσοι χώροι δωρεάν πάρκινγκ προβλέπετε στο σχέδιο? Να μιλήσουμε λίγο για το δωρεάν πάρκινγκ. Είναι πάγια τακτική πλέον στον κόσμο όλο και στις πόλεις κοντά μας, για να μην μιλήσω πάλι για το Άμστερνταμ και τη Μαδρίτη κλπ. Η χώρα στάθμευσης να είναι επιπληρωμή. Μικρή. Με τα εξής αποτελέσματα. Πρώτον, τη λιγότερη χρήση αυτοκινήτου, γιατί ο άλλος σκέφτεται δεύτερη φορά αν θα του πάρει το αυτοκίνητο, αν ξέρει ότι μπορεί να φτάσει με τα καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς ή με ένα ποδήλατο ή με τα πόδια. Και κατά δεύτερον, έσοδα για το Δήμο για να μπορεί να κάνει παραπάνω έργα. Ναι, αλλά το πάρκινγκ που πληρώνει τώρα είναι άδειο. Δηλαδή, αν έχουμε πάρκινγκ, είναι άδεια. Είναι άδειο γιατί αυτή τη στιγμή επιτρέπεται να παρκάρουν στους δρόμους. Ή δεν επιτρέπεται και παρκάρουν, γιατί ναι, σήμανση υπάρχει σε πολλά σημεία. Δεν υπάρχει έλεγχος. Εάν υπάρξει έλεγχος της στάθμευσης στους δρόμους, που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να περάσει ούτε μια μαμά με καροτσάκι, ούτε ένας άνθρωπος με προβλήματα κινητικότητας, ούτε ένας πεζός, αυτά τα αυτοκίνητα θα αναγκαστούν να παρκάρουν στις θέσεις στάθμευσης, οι οποίες θα είναι είτε επιπληρωμή, είτε κάποιες ενδεχομένως να μην είναι. Να πω λίγο, προφανώς υπάρχει το μεγάλο το πάρκινγκ που είναι τώρα στο εμπορικό λιμάνι, απέναντι από τα σούπερ μάρκετ. Εκεί προτείνουμε τα λεωφορεία που σταθμεύουν σήμερα να φύγουν από εκεί και να πηγαίνει ο χώρος στάθμευσης και συντήρησης αυτών των λεωφορείων να γίνει κοντά στη ΔΕΗ, όπως προέβλεπε και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, και εκεί να γίνει μια επέκταση του υφιστάμενου πάρκινγκ. Το οποίο να είναι δωρεάν. Τώρα για το λιμάνι, αυτό θα μπορούσε να είναι είτε το επιβατικό λιμάνι, θα μπορούσε είτε να είναι δωρεάν είτε επιπληρωμή. Αυτό μπορεί να το αποφασίσει και ο Δήμος σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό που θα κάνει. Από εκεί και πέρα, τα μικρά πάρκινγκ που προτείνουμε είτε κοντά στην Ερμού είτε σε κάποιους άλλους χώρους, προτείνουμε να είναι επιπληρωμή. Επίσης και στο πάρκινγκ του Ναυτικού Όμιλου είναι ελεύθερη στάθμευση και ναι, μπορεί και μελλοντικά να γίνουν και ηλεκτρικά ποδήλατα, άμα δεν έχει κάποιος ποδήλατο, να υπάρχουν 10 ηλεκτρικά ποδήλατα, 20 ηλεκτρικά ποδήλατα και να μπορεί αυτός που έρχεται νότια της πόλης να αφήσει το μάξι του στο Ναυτικό Όμιλο, να πάρει ένα ποδήλατο ή να έχει το δικό του στο μάξι και να κατέβει στην πόλη. Απλά κάποιος που θέλει να μεταφέρει έναν άρρωστο. Και δεν έχει θέσει πάρκινγκ σε κομβικά σημεία, όπως είναι το λιμάνι, όπως είναι το αεροδρόμιο, που θα θέλει να φύγει για να το μεταφέρει αυτό τον άρρωστο. Αυτομάτως δημιουργείται και προβλήματα. Ναι, αυτός ο άρρωστος πρέπει να σταματήσει ακριβώς μπροστά στην πόρτα που θα πάει. Θα σταματήσει, θα κατέβει και θα φύγει να παρκάρει ο άλλος που δεν είναι άρρωστος σε έναν χώρο στάθμευσης, εκεί που επιτρέπεται. Στην Καβέτσο, ας πούμε, που είναι πάρα πολλά ιατρία, γιατί θα είναι η επόμενη ερώτηση, να υποθέσω. Που θέλουμε να βάλουμε ποδηλατόδρομο, να είναι μία λωρίδα, να μην έχει την εικόνα που έχει τώρα, που είναι σταθμευμένα μηχανάκια και αυτοκίνητα σε όλο το μήκος της οδού. Και τώρα μία έχει. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Προτείνουμε λοιπόν, αν κάποιος θέλει να αφήσει έναν ασθενή ή κάποιον με κινητικά προβλήματα για να πάει στο γιατρό, μπορεί να μπαίνει μέσα στους κάθε τους δρόμους. Να τον αφήνει και να φεύγει. Υπάρχουν λύσεις. Έχουμε κακομάθη τόσο καιρό. Ζούμε σε μία πόλη που δεν είναι φιλόξενη για τον πεζό. Είναι τόσο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος από την τροχιά. Γιατί διαφορετικά πολύ. Γι' αυτό είπαμε κάμερες, γι' αυτό είπαμε ναι. Και εξάλλου θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει ο άλλος που θέλει να πιει καφέ, να σταματάει μπροστά το αυτοκίνητο να παίρνει τον καφέ του. Ναι, να μην φύγουμε από τη λογική χρήση γεωταχή και μηχανακίων, γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Η φιλοσοφία τη όλη πρόταση είναι η μείωση του αυτοκίνητου. Αυτό. Και η ασφαλής πεζή μετακίνηση και. Και η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς που θα είναι καλύτερα και πιο ελκυστικά. Συγγνώμη να ρωτήσω για να κλείσουμε αυτό το θέμα με το πάρκινγκ. Αν και έχουμε ανοίξει μεγάλη κουβέντα, νομίζω ότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τα πάρκινγκ που προτείνετε εσείς δωρεάν είναι το μεγάλο, το αυτό βέβαια ανοίξει το iPad. Του Ναυτικού Ομίλου και του Λιμανιού.
του λιμανιού. Δεν θα θέλαμε να τον ελεύθερη, δηλαδή στου χάρτε μα είναι ελεύθερη χρήση. Τώρα δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα του. Και τα υπόλοιπα, λέτε τα μικρά, είναι πιο μικρά. Και σύντομη στάθμευση για την αγορά και μόνο. Δηλαδή. Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Σχετικά με τι αθλητικέ εγκαταστάσει, αν με κατάλαβα καλά, είπατε πριν ότι το πολυμερή, α πούμε, τώρα υλοποιείται στα θέρμα. Το κλειστό γυμναστήριο σχεδιάζεται για το κέρατε πέρα. Είπα ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε 15 λεπτά είτε με τα πόδια είτε με ποδήλατο. Αυτό δεν είναι δυνατόν ποτέ να συμβεί με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή η πρόταση αυτή πώς μπορεί να υλοποιηθεί ποτέ. Γιατί λέτε ότι δεν δηλαδή. Γιατί αν το κολυμπητήριο κατασκευάζεται στα θέρμα. Ένα μικρό σχέδιο. Αυτό λέμε, να μην κατασκευάζεται. Αυτό λέμε ότι. Εντάξει, το κολυμπητήριο ξεκίνησε. Δεν μπορεί τώρα να αλλάξει. Αλλά άλλα έργα που σχεδιάζονται, για παράδειγμα, ακούγεται το μουσικό σχολείο ή ακούγεται, ας πούμε, για ένα κλειστό γήπεδο. Θεωρούμε ότι αυτά θα πρέπει να είναι κοντά στην πόλη. Δηλαδή να μπορεί ένα παιδί να πάρει το ποδήλατό του, όπως γίνεται στα περισσότερα μέρη. Το κλειστό όμως της Νεάπολης που επίσης δεν είναι ένα τέταρτο. Είναι και το τένις, τα γήπεδα εκεί πέρα από πάνω. Υφιστάμενα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μιλάμε για από εδώ και στο εξής. Ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει. Σημαντικές υπηρεσίες της πόλης, σημαντικά κτίρια, να είναι κοντά στην πόλη, να είναι προσβάσιμα με τα πόδια και με το ποδήλατο. Να μην χρειάζεται δηλαδή ο γονιός να πάρει το αυτοκίνητο, να πάρει το παιδί του, αυτό το δράμα που ζουν όλοι οι γονείς εδώ στην Μυτιλήνη, να μην έχουν ελεύθερο χρόνο γιατί πρέπει να πηγαίνουν όλη μέρα τα παιδιά τους. Αυτό είναι. Κάτι άλλο. Εγώ θα έκανα και μια προσωπική ερώτηση στον κύριο Μανολακέλη τώρα με αυτό. Με όλο αυτό και το ενδιαφέρον το οποίο είναι διαχρονικό τα τελευταία χρόνια για τα τεκτενόμενα στο Δήμο. Και επειδή μπαίνουμε σε χρονιά εκλογών, και θα ήθελα να ρωτήσω δηλαδή ευθέως αν σκέφτεστε να είστε υποψήφιος στις εκλογές. Νομίζω δεν είναι επί του. Νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη. Νομίζω ότι δεν είναι επί του παρόντος, αλλά. Εντάξει, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Θα μιλήσω με τους συνεργάτες μου. Και στο επόμενο διάστημα θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις.